Να διευκρινίσουμε βεβαίως για τα ρεπορτάζ των προεκλογικών δραστηριοτήτων των υποψηφίων ότι υπάρχει σχετική απαγόρευση, γι' αυτό και δεν είδατε την τοποθέτηση μέρος της του νυν Δημάρχου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη. Να καλησπερίσω στο στούντιο του Top Τσάντα τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιάννη Μημάρβλου. Καλησπέρα σας. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ σας ήξερα και το λέγαμε πριν και σας είχα γνωρίσει γενικώς ως εκδότης του περιοδικού μεταρρύθμιση. Έτσι, τώρα μου λέγατε πέρασε και σε άλλη μορφή. Ότι είναι πλέον ηλεκτρονική. Έτσι, ηλεκτρονική. Έχει προσαρμοστεί δηλαδή στις απαιτήσεις των καιρών. Υποψήφιος βουλευτής του κινήματος Αλλαγής, ευρωβουλευτής, είναι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές από καταβολής Ευρωκοινοβουλίου είναι, με την αιρετή του μορφή. Όντως έτσι είναι. Βέβαια, καμιά φορά κινδυνεύει κανείς να την πάθει σαν το λύκο. Που κάθε φορά πριν από εκλογές λέμε αυτές είναι πιο κρίσιμες, αυτές είναι πιο κρίσιμες. Το πιστεύουμε ίσως, αλλά αυτές πράγματι είναι πιο κρίσιμες. Δηλαδή, για πρώτη φορά, έτσι τουλάχιστον το έχω εισπράξει εγώ και ήταν και ένας από τους λόγους που αποφάσισα να εκτεθώ και να είμαι υποψήφιος για την Ευρωβουλή, αισθάνομαι ότι κινδυνεύει η Ευρώπη, δηλαδή η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, αυτή η προσπάθεια. Αυτό το τσουνάμι των ακροδεξιών δυνάμεων που γεμίζουν τα κοινοβούλια, γεμίζουν μια υπερβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνουν στα κοινοβούλια. Δηλαδή χρυσαυγίτες παντού, ας το πούμε έτσι, στην Ιταλία, στην Ισπανία, τώρα με αυτές τις εκλογές, η ομάδα του Φράγκο κλπ. Η Λεπέν έχει γίνει πια δημοσκοπικά το πρώτο κόμμα. Ο Όρμπαν αναγκάστηκε και το Λαϊκό Κόμμα να τον αποβάλει, που θα έπρεπε να τον διαγράψει κανονικά, αλλά βάζει να τον αποβάλει από τις γραμμές του. Μέτρο σοφροσύνης τέλος πάντων. Μέτρο προεκλογική σοφροσύνης. Εν πάση περιπτώσει, ας μην κινδυνεύει η ιδέα της Ευρώπης. Και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και τα μέτρα αυτά. Δεν είναι άλλα από το να επιλέξει για το μέλλον της η Ευρώπη μια πολιτική η οποία θα την σπρώχνει όλο ένα και περισσότερο προς την ολοκλήρωση, προς κοινές πολιτικές, γιατί μόνο με περισσότερη Ευρώπη μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι πραγματικά δεν είναι ο σωστός δρόμος η διάλυση της Ευρώπης, γιατί στην ουσία αυτές όλες οι δυνάμεις περί αυτού μιλούν. Έχει απάντηση όμως ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, ας το πούμε έτσι τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε, ή ο προοδευτικός χώρος σήμερα στην Ευρώπη. Έχει όμως χώρο, έχει ρόλο, μπορεί να αναστρέψει αυτή την εικόνα. Και να σημειώσω ότι το ξέρετε και εσείς καλά, ότι οι προβολές των δημοσκοπήσεων πανευρωπαϊκά δείχνουν ότι θα είναι το χειρότερο ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Νομίζω ότι καταρχήν δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Πάντα κανείς θέλει να είναι αισιόδοξος και να λέει πανευρωπαϊκά. Είναι άλλο πράγμα στην Ελλάδα. Τις αμφισβητούμε έτσι κι αλλιώς πριν τις δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές απηχούν κυρίως την, ας μην πω κακή, αλλά την εικόνα της αμηχανίας που έδωσε η Σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον της Ευρώπης. Ταλαντεύτηκε ίσως ορισμένες φορές ανάμεσα στο περισσότερο Ευρώπη και μια άλλη Ευρώπη. Και δεν παρουσίασε μια διαφορετική πρόταση απέναντι στη λεγόμενη, τέλος πάντων, νεοφιλελεύθερη πρόταση. Ας πούμε ότι η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος, ας το πούμε έτσι, αυτή που θα εφαρμόσει και ο Βέμπερ, αν διαδεχθεί τον κύριο Γιούνκερ, είναι η Ευρώπη των αριθμών. Δηλαδή, ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, μεγάλα πλεονάσματα. Έχουμε λοιπόν εμείς μια διαφορετική πρόταση. Ο Φρανς Τίμερμανς την εκφράζει πάρα πολύ καλά. Και εγώ πραγματικά έτσι ενθουσιάστηκα όταν τον άκουσα να μιλάει, όχι τώρα στο συνέδριο του κινήματος Αλλαγής, αλλά και προηγούμενα μάλιστα. Διότι τα μεγάλα πλεονάσματα τι σημαίνει? Παίρνουμε λεφτά από την αγορά, παίρνουμε ρευστότητα, στερούμε την ανάπτυξη επενδύσεις, δηλαδή θέσεις δουλειάς. Λοιπόν, η Ευρώπη χρειάζεται μια άλλη πολιτική για να πείσει τους πολίτες ότι αυτό που λέμε η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και που εγώ το πιστεύω ακράδαντα, δεν είναι μια υπερβολή, είναι μια πραγματικότητα που εναπόκειται σε εμάς να την κάνουμε πράξη. Πώς θα την κάνουμε πράξη? Αν ενισχύσουμε τη σοσιαλδημοκρατία και ίσως τις άλλες δυνάμεις με τις οποίες πρέπει να γίνει μια συμμαχία. Η Ευρώπη δεν κυβερνέται ποτέ από έναν, κυβερνιέται συνενετικά. Να ενισχύσει λοιπόν τη σοσιαλδημοκρατία και αυτό σημαίνει να ψηφίσει ο κόσμος. Να μην κουραστεί, να μην βαρεθεί, να μην ψήφισα ήδη δύο φορές περιφερειακές και τοπικές εκλογές, εντάξει τώρα και η Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη παίρνετε το 80% των αποφάσεων που εφαρμόζουν μετά τα κοινοβούλια. Εμείς δηλαδή εδώ ψηφίζουμε εφαρμοστικές πράξεις και κανονισμούς που έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει πάρα πολλά. Εδώ υπάρχει και η δική μας ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν πολλά, συν τον προβληματισμό, τον σκεπτικισμό που δημιούργησε η εποχή
των μνημονίων, της κρίσης. Γιατί... Θεωρείτε ότι έχει αποκατασταθεί λίγο τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το 12-13? Να πούμε αποκατασταθεί, όχι. Αλλά πάντως ένα και περισσότεροι Έλληνες πολίτες κατανοούν ότι δεν έφεραν τα μνημόνια την κρίση, αλλά η κρίση έφερε τα μνημόνια. Και όσο αυτό το βοηθάμε να το συνειδητοποιήσουμε περισσότερο, τόσο καλύτερα θα πάμε. Αλλά τώρα μου θυμίζετε τον Ευάγγελο Μεμαράκη, ο οποίος ήρθε εδώ στην Κοζάνη πριν από 20 μέρες και ουσιαστικά είπε το ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι ακόμη και πολιτική από τη Δημοκρατία. Είναι και η διαφορά μεταξύ Μεμαράκη και Μεϊμάρογλου. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Επιμένουν σε αυτό και μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να πω όμως για τις ευθύνες των κομμάτων ότι ακόμα και σήμερα τα δύο μεγάλα κόμματα, οι αρχηγοί τους δηλαδή, έχουν σοβαρή ευθύνη. Ο κύριος Τσίπρας τον νοιάζει μόνο να μειώσει τη διαφορά, τη δημοσκοπική διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει μια άτυπη έγκριση, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής του. Γιατί έχουμε και τον Οκτώβριο βέβαια εκλογές. Είναι σημαντικές ευρωεκλογές στην Ελλάδα. Αλλά έχουν δυστυχώς οι εκλογές αυτές θεωρούνται τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ κακός κατά τη γνώμη μου, σαν παράδειγμα ενός σύγχρονου Έλληνα πολιτικού που θέλει να εμφανίζεται, καλεί τον ελληνικό λαό να θεωρήσει τις ευρωεκλογές δημοψήφισμα, δηλαδή πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες για την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να τους κάνουμε να αισθάνονται Έλληνες πολίτες, αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες ταυτόχρονα. Για το κίνημα αλλαγής δεν είναι ένα πρόκριμα και το ποσοστό του δεν θα σηματοδοτήσει? Προφανώς θα σηματοδοτήσει. Κάτι σημαντικό, γιατί είστε αρκετά αισιόδοξοι στο κίνημα αλλαγής, με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ότι το ποσοστό και τη συσπήρωση είναι αρκετά. Κοιτάξτε, το βλέπετε και εσείς αυτό που μας λένε και άλλοι. Σήμερα ήρθα εδώ πέρα στην Κοζάνη, έκατσα σε ένα καφενείο, στο πούμε έτσι. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν μαζευτεί 20-22 άνθρωποι. Άλλοι σε ξέρουν, άλλοι ακούσανε, άλλοι έτσι φύγουν τα χέρια, ρωτάνε πώς πάμε. Δεν υπάρχει αυτό το κλίμα ότι έχουμε νικήσει. Είναι ένα στοίχημα όμως το κίνημα αλλαγής. Ένα στοίχημα που όλοι μαζί το παλεύουμε και που μπορούμε να το κερδίσουμε. Ξέρετε, να το κερδίσουμε όχι για το κίνημα αλλαγής, να το κερδίσουμε για τη χώρα. Γιατί αν η χώρα πέσει στο νέο διχασμό, το δικοματικό, ή εμείς ή εσείς πάμε να τους τελειώσουμε, όλοι σας και μόνος μου, μέχρι να έρθει το θέμα να σοβαρέψει και να ζητήσει την ασυλία του για να προφυλαχθεί ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, αν η χώρα πέσει στο διχασμό, έχει πικρή πείρα από τους διχασμούς και πραγματικά το κίνημα αλλαγής προσφέρει αυτή τη δύναμη, τη σοσιαλδημοκρατική, την κεντρώα, τη μεταρρυθμιστική, η οποία μπορεί υπεύθυνα να χειριστεί ένα ποσοστό που θα τους δώσει ο ελληνικός λαός, που πρέπει να είναι σημαντικό για να μπορέσει να παίξει ρόλο στα πράγματα. Μου είπατε τη λέξη μεταρρυθμιστική. Τι μεταρρυθμιστικό κομίζει το κίνημα αλλαγής της ΦΟΦΗ γεννηματά? Λέτε το όνομα προσπαθώντας να συνδέσετε πόσο μεταρρυθμιστική μπορεί να είναι η ΦΟΦΗ γεννηματά, εννοείται. Ίσως σε σχέση με άλλους, με άλλα πρόσωπα. Με άλλα πρόσωπα, αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής εξέλεξε πρόεδρο την ΦΟΦΗ γεννηματά. Και η ΦΟΦΗ γεννηματά, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Απόδειξε ότι έχουμε ψηφίσει, ακούστε, έχουμε ψηφίσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ελλάδα. Το πρόγραμμα Ελλάδα το κάναμε νομοθέτημα όσον αφορά τις προτάσεις που έχει σε κάθε ένα από τους τομείς, ας πούμε στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στο μεταναστευτικό κλπ. Και το καταθέσαμε και στη Βουλή. Λοιπόν, χρειάζονται βασικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, πέρα από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην οτροπία μας και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά. Προφανώς αυτό το πρόγραμμα θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση. Θα συζητηθεί, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει το κίνημα αλλαγής να έχει μια σημαντική δύναμη. Και θέλω να σας προφορήσω ότι πραγματικά η ΦΟΦΗ γεννηματά έχει στηρίξει και το κίνημα αλλαγής και το πρόγραμμα αυτό που έχουμε ψηφίσει. Πάντως, εν προκειμένου, επειδή είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, στη Συμφωνία των Πρεσπών, η θέση επίσημη του κινήματος αλλαγής, γιατί κατά τη διάρκεια εκείνης επίσης και περίφημη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του κόμματος, άλλα λέει το ρεπορτάζ, ήταν σφόδρα ενάντια στη συμφωνία, ούτε καν επικριτική απλά ή με προβληματισμούς. Και αυτό οδήγησε, όπως είδαμε, και σε αποχωρήσεις, οδήγησε σε προβληματισμούς. Ναι. Ακόμη και κάτι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη του κινήματος που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να το δούμε διαφορετικά. Ο κ. Παρχοκουλόπουλος εδώ στην Κοζάνη είπε ότι θα έπρεπε να κάνουμε εσωτερικό δημοψήφισμα. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Προφανώς υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Όταν λέμε να κάνουμε ένα κίνημα αλλαγής, να κάνουμε ένα κίνημα αλλαγής όλων όσων έχουν την ίδια άποψη για όλα τα τσιτήματα. Υπάρχει και κριτική ότι θα μπορούσε ένας πιο μετριοπαθής χειρισμός της υπόθεσης κτλ. Εκείνο όμως που είναι αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έφερε τη συμφωνία, δεν έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών για να λύσει ένα θέμα. Την έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών προκειμένου να μπορέσει να δείξει, να εμφανίσει ένα προοδευτικό πρόσωπο μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση με τον κύριο Καμένο, να στήσει τις γέφυρες και να πει εδώ πέρα, να δώσει δηλαδή ένα πρόσχημα σε ανθρώπους σαν τον κύριο Θεοχαρόπουλο, ας πούμε. Θα το μπορέσει να προλάβατε. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, υπάρχει δύο πράγματα. Υπάρχει η θέση πάνω σε ένα εθνικό ζήτημα
που δεν το αντελήφθη η κυβέρνηση, το αντελήφθη, αλλά δεν θέλει να το παρουσιάσει ένα εθνικό ζήτημα. Δεν έχω ξαναδεί εθνικό ζήτημα να λύνεται από ένα κόμμα χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των άλλων κομμάτων. Όσες φορές μπήκε αυτό το ζήτημα, έγινε σύσκεψη αρχηγών, καλές, κακές οι αποφάσεις. Μια φορά οι αποφάσεις και οι συσκέψεις, οι θέσεις των άλλων κομμάτων που πρέπει να ζητιώνται, είναι όχι για να εφαρμόζονται, αλλά για να χρησιμοποιούν πολλές φορές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, η περίφημη σύσκεψη του 92 μάλλον εγκλώβησε περισσότερο την ελληνική πολιτική, εξωτερική πολιτική στο θέμα των Σκοπίων παρά τη βοήθηση. Είμαι από αυτούς που λένε ότι μπορούσε το θέμα και έπρεπε να λυθεί το 1992. Το ξέρω, αυτό ξέρετε, σε όλα τα εθνικά θέματα δυστυχώς έχουν μια αρνητική παράδοση σαν χώρα. Κάθε λύση είναι καλύτερη από την επόμενη και χειρότερη από την προηγούμενη. Όπως το Κυπριακό, για παράδειγμα. Το οποίο έχει βαλτώσει κυριολεκτικά και έχει μεταφερθεί κιόλας και το κέντρο βάρους. Ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια, εάν είχαμε ψηφίσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, να σας πω τώρα εγώ, καλό-κακό, αν το είχαμε ψηφίσει, δεν θα υπήρχε σήμερα Τούρκο στρατιώτη στην Κύπρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και σήμερα συζητάμε πώς θα φύγουν οι Τούρκοι στρατιώτες από την Κύπρο. Βλέπετε όμως πώς έχει θεοποιηθεί ο Μακαρίτσο, ο Έμισος, ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. Ναι. Από... ο οποίος ήταν ένας βασικός παράγοντας. Έτσι. Το δάκρυ του Τάσου Παπαδόπουλου οδήγησε σε μια καταψήφιση. Αλλά προσέξτε τώρα, ένας λαός έχει ψηφίσει δύο φορές για πρόεδρό του το μόνο πολιτικό αρχηγό που στήριξε το σχέδιο ΑΝΑΝ, έτσι δεν είναι? Τον κύριο Αναστασιάδη. Λοιπόν, αυτό να ρίχνει. Ό,τι και να λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς είναι η μάχη του Σταυρού σε όλη την Ελλάδα? Ακούστε, προφανώς σε κάθε εκλογή υπάρχει μάχη του Σταυρού. Είναι μια μάχη παραγωγική, γιατί ο καθένας, εγώ ας πούμε, κοιτάω, εγώ δεν προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ και προσπαθώ σε αυτή τη μάχη να συμβάλλω με την εκτίμηση, την αγάπη και εν τέλει το Σταυρό όσων αποφασίσουν να με τιμήσουν με την ψήφο τους, ανθρώπων που δεν είναι άνθρωποι που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, που έχουν ίσως κάποιες αμφιβολίες, ανήκουν στο κίνημα αλλαγής ή έχουν ίσως κάποιες αμφιβολίες, κάποιους δισταγμούς, και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους απευθύνομαι σαν ένα παράδειγμα ότι κοιτάξτε, έχουμε θέση στο κίνημα αλλαγής. Και μαζί με τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, που η αλήθεια είναι τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτοί που κάτσαν και φάγανε το ξύλο όλα αυτά τα χρόνια, που υπεράσπισαν τις θέσεις του κόμματός τους, που δεν πήγαν να πιάσουν καρέκλες στη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, στη μεριά της εξουσίας εννοώ, που δεν άκουσαν αυτές τις ειρήνες και που συνεχίζουν να παλεύουν. Λοιπόν, και εμάς η θέση μας από άλλα ρεύματα της αριστεράς, μεταρρυθμιστικούς χώρους, εξυγχρονιστικούς, είναι εδώ πέρα. Η χώρα, αν δεν έχει μια ισχυρή δημοκρατική προοδευτική παράταξη, δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Δεν θα μπορέσει να ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα και φοβάμαι ότι είναι περιορισμένες οι τύχες της να βγει από την κρίση σχετικά άμεσα, γιατί από τα μνημόνια βγήκαμε, όχι από την κρίση, και να τραβήξει τον δρόμο της ανάπτυξης. Χωρίς ανάπτυξη, με επιδόματα, δεν μπορεί να πάει χώρα μπροστά. Κύριε Μεμάρχου, σας ευχαριστώ για τη σύντομη αυτή η συνέντευξή μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλό αγώνα, καλό τρέξιμο και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία κυρίως για το κίνημα αλλαγής. Πρέπει να πάρουμε μια ανάσα και αυτή πρέπει να αρχίσει από αυτές τις εκλογές 26 Μαΐου. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ακριβώς.